Παρακαλώ, κύριε Ξηδάκη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι όλων των παρατάξεων, όσοι είμαστε εδώ, μία από τις κορυφαίες λειτουργίες του Κοινοβουλίου είναι η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού. Πολύ περισσότερο σε αυτά τα δύσκολα χρόνια, όπου η δημοσιονομική πολιτική και οι τεράστιοι περιορισμοί καθόρισαν και τη μοίρα της κοινωνίας ανελαστικά, με σιδερένια πειθαρχία, με φρικτή πειθαρχία, και τη μορφή που παίρνουν τα όνειρα της νέας γενιάς και ο τρόπος που στοχαζόμαστε, το πώς είμαστε κοινωνία, το πώς είμαστε λαός, το πώς είμαστε δημοκρατικό κράτος. Δυστυχώς, κάτω από αυτούς τους τεράστιους περιορισμούς αναγκαζόμαστε να κάνουμε πολιτική, όσοι και όπως μπορούμε. Και σε αυτή τη στιγμή, στην εκπνοή του 2017, με ένα ιστορικό ορόσημο το καλοκαίρι του 2018, αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τους εαυτούς μας μετά την παγωνιά της πολυετούς κρίσης και της μεγάλης ύφεσης. Υπάρχουν κάποια σημεία που μας δίνουν κάποιες λαβές για αισιοδοξία. Υπάρχει μια ρευστή κατάσταση στην Ευρώπη, η οποία μαζί με τα μειονεκτήματα δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες στρατηγικού τύπου για τη χώρα μας. Υπάρχει ένας αναβαθμισμένος γεωστρατηγικός ρόλος της Ελλάδας στη Μεσόγειο και για την ενέργεια και για τους στρατηγικούς σχεδιασμούς και για το ρόλο που μπορούμε να παίξουμε στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει ένα σχέδιο εν κυοφορία μεταξύ Μακρόν και Μέρκελ, στο οποίο θα μπορέσουμε, ελπίζω, να περιληφθούμε με ένα δημιουργικό τρόπο και να μην μείνουμε στις δεύτερες και τρίτες κατηγορίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Έχουμε λοιπόν δυνατότητες, υπάρχουν ευκαιρίες, όλα αυτά όμως χρειάζονται σχέδιο, αποφασιστικότητα και μια ορισμένη αυτοπεποίθηση, εθνική αυτοπεποίθηση και μια σύγκληση σε κάποιους μίνιμουμ στόχους. Το πρώτο πράγμα που μας φέρνει στο μυαλό η συζήτηση αυτού του προϋπολογισμού, βαφτισμένος καθώς είναι και από τον Υπουργό Οικονομικών και από τον Πρωθυπουργό, από όλη την κυβέρνηση που τον εισάγει ως τελευταίος μνημονιακός προϋπολογισμός, νομίζω ότι η πρώτη σκέψη εξαντανακλάσεως και σε εμάς που τον συζητούμε και στον ελληνικό λαό που τον υφίσταται, είναι τι θα συμβεί στην Ελλάδα μετά το μνημόνιο. Και νομίζω ότι όλη η πολιτική σκέψη, ο πολιτικός σχεδιασμός και η πολιτική δράση εκ μέρους μας θα πρέπει να είναι με καθαρά λόγια, με παρησία, να μιλήσουμε στον κόσμο, στους πολίτες που μας ακούν και να τους πούμε πώς μπορούμε μαζί να φανταστούμε την Ελλάδα μετά τα μνημόνια. Σίγουρα δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στην ανεμελιά, την αμεριμνησία και την αμέριμνη εξαχρίωση των ετών της πιστωτικής υπερεπέκτασης, της υπερδιόγκωσης, της διαφθοράς, της υπερκατανάλωσης και της υπερσυσσόρευσης προσδοκιών χωρίς καμία δουλειά και χωρίς καμία ευθύνη. Δεν μπορεί κανείς να υποσχεθεί επιστροφή στο 2004. Έχει παρέλθει. Επίσης, θα πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε κοινωνία, παραγωγή, ζωή μετά την μέγενη της λιτότητας και της υπερφορολόγησης, μετά την μνημονιακή υποτέλεια και πώς θα παράγουμε πολιτική όταν θα απαλλαγούμε επιτέλους από αυτή την διαρκή εξαντλητική διαπραγμάτευση που στράγγιξε το πολιτικό σύστημα από δυνάμεις και σκέψη. Και ποιο είναι αυτό το άλλο? Πολύ πρόχειρα, στο πολύ σύντομο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, μπορώ να πω ότι αν θέλουμε να ανορθώσουμε την κοινωνία, πάει μαζί με την ανόρθωση της παραγωγής και όλο αυτό γίνεται μόνος στο δυσμενέστατο περιβάλλον που μας εγκαταλείπει η μεγάλη ύφεση, δηλαδή τους περίπου 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας που ζητούν το μέρισμα αλληλεγγύης ή συντηρούνται με τα επιδόματα κοινωνικής αλληλεγγύης, 2 εκατομμύρια βαθύτατα χτυπημένοι, βαριά χτυπημένοι, σχεδόν κατεστραμμένοι, αλλά είναι ένα γενικότερο περιβάλλον, μια οικονομία που κινείται διεθνώς και στη χώρα μας ακόμη περισσότερο
στα πεδία της ημιμόνιμης ανεργίας, της επισφάλειας, των κακών δημογραφικών στοιχείων, της επέλασης της ρομποτικής που κατατρώγει τον κόσμο της εργασίας και κυρίως σε αυτό το οποίο θα πρέπει να είναι το πρώτο μέρημνα για μια αριστερή δημοκρατική διακυβέρνηση. Την εμπέδωση της πίστης και της αξίας στον ελεύθερο πολίτη παραγωγό. Μπορεί λοιπόν να κάνει η κυβέρνηση τους επόμενους 18-19 μήνες πολιτική πέραν των μνημονίων. Με κάθε τρόπο, με όλη την ένταση, με όλες τις δυνάμεις, με το ξεδίπλωμα όλης της βούλησης. Έχει κάνει πράγματα, μένει να κάνει πολύ περισσότερα, πάρα πολλά περισσότερα και να σκεφτεί πολλά περισσότερα. Να σκεφτεί στα συγκεκριμένα πώς θα διορθώσει όλες τις αδικίες και τις ατέλειες του ΕΦΚΑ και της υπερφορολόγησης, πώς θα βοηθήσει τον μικρό επιχειρηματία και τον ελεύθερο επαγγελματία που στενάζει αυτή τη στιγμή, πώς θα συντονίσει όλες τις ενέργειες, πώς θα ξαναδώσει νέο περιεχόμενο και σχέδιο στη μεταποίηση, πώς θα αξιοποιήσει το στρατηγικό πλεονέκτημα της ενέργειας και κυρίως σε δύο κλάδους οι οποίοι συχνά υποτιμώνται ή αφήνονται στον αυτόματο. Πώς ο τουρισμός θα γίνει μια πραγματική ένα βιώσιμο πεδίο ανάπτυξης, να ξεδιπλωθεί χωρίς τα προβλήματα της υπερσυσσόρευσης και της υπερεκμετάλλευσης των υποδομών και πώς ένα μεγάλο κεφάλαιο που έχει η χώρα μας και παραμένει μόνο στα λόγια να συζητιέται, πώς ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει έναν πυρήνα για την ανάπτυξη των δημιουργικών βιομηχανιών. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε στους πολίτες, να τους δώσουμε αυτοπεποίθηση, να πιστέψουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Μόνο έτσι θα δώσουμε στους νέους κάτι να πιαστούν, κάτι να πιστέψουν και κυρίως να πιστέψουν στη χώρα τους, να πιστέψουν στην δύναμη της αλληλεγγύης μες στην κοινωνία, να πιστέψουν στις δυνάμεις της δημοκρατίας και του δημοκρατικού κράτους. Όλο αυτό είναι το σχέδιο, η απέτηση μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθούμε. Μέσα μας πρέπει να έχουμε την προτύπωση ενός αριστερού δημοκρατικού ανθρώπου και μόνο αυτό πρέπει να οδηγεί τις κυβερνητικές ενέργειες και τους πολιτικούς σχεδιασμούς. Και σε αυτό τον τομέα θα πρέπει να είναι διαρκής η αυτοκριτική μας για τις υστερήσεις, τα ελλείμματα, τις αδυναμίες, την ολιγορία, το βάρος της ιστορίας της μεγάλης ύφεσης που έπεσε στους ώμους ενός μικρού πολιτικού σχηματισμού που τώρα πια φιλοδοξεί και είναι η μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Με αυτά τα λόγια σας καλώ όχι μόνο να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, αλλά κυρίως να σκεφτούμε την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα που θα είναι μια πολύ δύσκολη ανοφέρεια, μια εποχή που θα πρέπει να δοκιμαστούν όλες οι ιδέες, όλες οι σκέψεις και όχι ένας λόγος ρηχός, άδειος, διχαστικός, φύγε εσύ από την καρέκλα, να έρθω εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπαριώτας από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη έχει το λόγο.